χώρα μας, η Ελλάδα μας, μετά από τη μεγάλη και δεκαετή οικονομική κρίση και εν μέσω πανδημίας, αντιμετώπισε την τουρκική επιθετικότητα. Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη και την υπερασπιζόμαστε με τη στάση μας στη Βουλή και με τους αγώνες μας. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, ήταν και είναι κόμμα πατριωτικό. Οι ηγέτες του διακήρυξαν και πέτυχαν η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες, η Ελλάδα να ανήκει στην Ευρωζώνη, η Κύπρος να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πατριωτισμός είναι ένας, ενιαίος, αδιαίρετος. Σημαίνει πως αγαπάμε την πατρίδα μας και τηρούμε με κάθε θυσία τον όρκο πίστης που έχουμε δώσει σε αυτήν. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη έχει στρατηγική σημασία και γεωπολιτικό βάθος. Αποτελεί βασικό τμήμα των αρχών και των αξιών μας. Είμαστε Έλληνες στην Ενωμένη Ευρώπη, άρα πρέπει να κερδίζουμε διαρκώς το στοίχημα της αυτογνωσίας. Η παιδεία πρέπει να συμβάλλει κέρια και καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε κρίση. Τα κόμματά της κυβερνούν σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως το ιδεολογικοπολιτικό της ρεύμα βρίσκεται σε φάση αναζήτησης της νέας φυσιογνωμίας της. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στοχεύσουν στον περιορισμό των ανεξέλεγκτων οικονομικών δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης. Η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ του Τζο Μπάιντεν στο θέμα αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει εδώ και τώρα να μετασχηματιστεί για να μπορέσει να καταστεί κίνημα αλλαγής, δύναμη εξουσίας. Διεκδικώ την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για να καταστήσουμε το κίνημα αυτό μεταρρυθμιστική αντιπολίτευση και αύριο μεταρρυθμιστική δύναμη εξουσίας. Καλό όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες να μας ξανακούσουν, να μας κρίνουν αυστηρά, να έρθουν κοντά μας και να ενισχύσουν τη φωνή μας με όποιο τρόπο επιλέξουν. Καλό όλες τις δυνάμεις που πλαισίωσαν την ΕΛΙΑ, την Δημοκρατική Παράταξη, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το κίνημα αλλαγής, να παλέψουμε για το μέλλον της Ελλάδας και του κόμματός μας. Καλό όλους τους πολίτες που ήταν μαζί μας στο παρελθόν, που έδωσαν μάχες στη Βουλή, που αγωνίστηκαν στην αυτοδιοίκηση και το συνδικαλισμό, να δώσουν και πάλι το παρόν, να μπουν και πάλι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Καλό όλους τους πολίτες που δεν εγκατέλειψαν την πιο ιστορική παράταξη της Ελλάδας, που ήμασταν μαζί στις τραγικές μέρες του 2010, του 2012, του 2015-19 και κράτησαν ψηλά τη σημαία μας να ανασυντάξουμε το κόμμα μας και να το φέρουμε στο προσκήνιο. Όλοι μαζί θα κάνουμε και πάλι το ΠΑΣΟΚ πραγματικό κίνημα αλλαγής και έτσι θα καταργηθεί στην πράξη το απαξιωτικό ερώτημα που συχνά μας τίθεται: με ποιον θα πάτε? Σήμερα ξεκινάμε την πορεία για την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ξεκινάμε τον αγώνα για μια πράσινη επανάσταση. Με σεβασμό στην ιστορία της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης που ξεκίνησε το 1910 και υπάρχει επί έναν και πλέον αιώνα. Σήμερα ξεκινάμε τον αγώνα για μια πράσινη επανάσταση. Με σεβασμό στις μεταρρυθμιστικές αξίες και τα σύμβολα του πατριωτικού κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο το όνομά μας. Είναι η ιστορία μας. Είναι η ψυχή μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι η πηγή της υπερηφάνειάς μας. Σύμβολό μας είναι ο ήλιος. Το σύμβολο του διαφωτισμού, του φωτός, των ιδεών και των αγώνων μας. Το πράσινο είναι το χρώμα μας. Η επανάσταση είναι η αποστολή μας. Η επανάσταση είναι το καθήκον μας. Η πράσινη επανάστασή μας είναι η επένδυση στο μέλλον. Αφήνουμε πίσω μας θέσεις πολιτικά κενές και αμήχανες. Τα γνωστά ούτε ούτε. Και τις επικλίσεις σε μια αυτονομία που αποτελεί μεν αυτονόητη επιλογή, αλλά δεν εμπεριέχει θετική και ενεργητική στάση πολιτικής. Αφήνουμε πίσω μας την περίοδο που καθορίζαμε τις θέσεις μας από το τι λένε και το τι κάνουν οι άλλοι. Ο ετεροπροσδιορισμός είναι αναξιοπρεπής. Αφήνουμε πίσω μας τις αντιπολιτευτικές τακτικές που θυμίζουν πολιτικούς και πολιτικές του 20ου αιώνα. Κάνουμε τη θετική ανατροπή. Με την πράσινη επανάστασή μας διαμορφώνουμε το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, εκφράζει και συμπυκνώνει πολιτικά τη λαϊκή δυναμική και προοπτική. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη,
ήταν πάντα και είναι το κόμμα των λαϊκών ανθρώπων, των μη προνομιούχων, του κόσμου της εργασίας. Η λαϊκότητα όμως συγκρούεται με το λαϊκισμό που παραμονεύει για να σφετεριστεί τη λαϊκή βούληση και τελικά να απογοητεύσει τις λαϊκές προσδοκίες. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έμαθαν καλά πως ο λαϊκισμός τελικά στρέφεται εναντίον των συμφερόντων εκείνων που υποτίθεται πως υπερασπίζεται. Η άρνηση του λαϊκισμού όμως δεν πρέπει να οδηγεί στον ελιτισμό. Το κόμμα των ελίτ, η Νέα Δημοκρατία, αποτελεί τον ιδεολογικό αλλά και τον παραδοσιακό μας αντίπαλο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που καταψήμισε και πολέμησε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε το ΕΣΥ, το ΑΣΕΠ, το Συνήγορο του Πολίτη, τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης, το ΝΕΟΠΗ και γενικά όλες τις μεταρρυθμίσεις που σήμερα υπηρετούν το λαό. Τα όρια ανάμεσα στο κόμμα μας και τη συντηρητική παράταξη είναι σαφή και χαράχθηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία πιστεύει πως πρωτεύον στοιχείο της φυσιογνωμίας του είναι η πίστη στη δημοκρατία. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε αυταρχικές αντιλήψεις και πολιτικές που αντιλαμβάνονται τις θεσμικές εγγυήσεις της δημοκρατίας ως αρμούς εξουσίας, τους οποίους μπορούν οι κυβερνήσεις να υφαρπάζουν. Στις αστικές δημοκρατίες δεν υπάρχει μία μόνο εξουσία, αλλά πολλές και αυτοτελείς. Οι εξουσίες αποτελούνται από σύνολα σχέσεων και δεν είναι αντικείμενα που απλώς αλλάζουν οι ιδιοκτήτες. Όσα κόμματα συμμερίζονται παρόμοιες αυταρχικές ολοκληρωτικές απόψεις δεν είναι προοδευτικά. Άρα τα πολιτικά μας σύνορα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον υπαρξιακό μας αντίπαλο, είναι απολύτως ευδιάκριτα. Το τέλος της πανδημίας θα συνδυαστεί και με το σταδιακό τέλος της δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα αγωνιστούμε με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην επανέλθουμε στις πολιτικές των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων. Η ανεργία και η φτώχεια θα αποτελέσουν τα μεγάλα θέματα της χώρας όταν η πανδημία υποχωρήσει οριστικά. Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν σημαίνει όμως επιστροφή στη δανειακή και παρασιτική ζωή του παρελθόντος. Στις δυσκολίες της επόμενης μέρας υπάρχουν βέβαια οι ενωσιακές πολιτικές στήριξης, αλλά κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρά με όπλο τις δικές του δυνατότητες. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά δεν ξεφεύγει από το παροχημένο πρότυπο ανάπτυξης μπετόν, ήλιος, θάλασσα. Όμως οι εποχές έχουν αλλάξει. Το οικονομικό και τεχνικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την εκρηκτική πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό κρατών και οικονομιών, τη βιοιατρική, τη διεύρυνση των δικαιωμάτων, τον καταιγισμό της πληροφόρησης, την εκρηκτική ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αυξάνονται οι ψηφιακές ανισότητες, πνευματικές και υλικές. Μειώνεται δραματικά η πλήρης απασχόληση. Εξαπλώνεται ο χαοτικός και άναρχος δικαιωματισμός. Διευρύνεται η υπογεννητικότητα. Η απληστία των ισχυρών καταστρέφει το περιβάλλον. Τα κυρίαρχα πολιτικά και οικονομικά συστήματα εξουσίας των ισχυρών, ως σαν να είναι ιδιοκτήτες του πλανήτη, συνεχίζουν να επιβάλλουν έναν καταστροφικό περιβαλλοντικό φαύλο κύκλο. Η μετανάστευση καθίσταται ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά προβλήματα της Ευρώπης και μαζί της συνδέεται η ασφάλεια των κοινωνιών και των πολιτών. Στην Ελλάδα, μετά τα 3 μνημόνια και εν μέσω πανδημίας, η γραφειοκρατία στη διοίκηση και τη δικαιοσύνη καλά κρατεί. Η αλλαγή όμως του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας προϋποθέτει οπωσδήποτε τον περιορισμό των μηχανισμών που παράγουν γραφειοκρατία και ταλαιπωρούν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ζωή. Το κράτος πρέπει να μεταρρυθμιστεί εδώ και τώρα. Η παροχή δημόσιων αγαθών όπως η παιδεία, η υγεία, η ασφάλιση δεν πρέπει να αποτελεί θέμα προσφοράς και ζήτησης. Τα δημόσια αγαθά πρέπει να παρέχονται μέσα από θεσμούς και διαδικασίες όπου κυριαρχούν η αξιοκρατία και η διαρκής αξιολόγηση. Το δημόσιο, το κοινωνικό κράτος, ανήκει σε όλους τους πολίτες και όχι στους εργαζόμενους σε αυτό. Ο τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και πρέπει διαρκώς να ενισχύεται,
Αλλά η πανδημία μας δίδαξε πως η μονομερή στήριξη της οικονομίας σε αυτόν είναι επικίνδυνη. Η Ελλάδα δεν μπορεί αλλά και δεν πρέπει να ανταγωνιστεί οικονομίες χαμηλού κόστους παραγωγής. Πρέπει συνεπώς να δοθεί έμφαση σε διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες έντασης γνώσης. Πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η προσαρμογή μας στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η καινοτομία, η πράσινη οικονομία, η επιχειρηματική εξωστρέφεια. Η πανδημία έφερε στη ζωή μας τη λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της τεχνολογίας. Η αποσύνδεση όμως από τον υπολογιστή στην αγορά εργασίας είναι αναφέρετο δικαίωμα. Ο αγώνας για τη λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να είναι διαρκής, γιατί ο πλανήτης καταστρέφεται. Μόνο για το διάστημα όμως το μεσαίο, που προβλέπεται να είναι ευρύ, πρέπει να αξιοποιηθεί ο ρηκτός πλούτος της χώρας και κυρίως η αντικατάσταση του πετρελαίου από το φυσικό αέριο. Η διεθνοποίηση της μεταλλικιακής εκπαίδευσης και η προσέγγιση φοιτητών και σπουδαστών από όλο τον πλανήτη μπορεί να αποτελέσει ένα νέο εξαγωγικό τομέα υπηρεσιών. Οι αξίες μας στρέφονται γύρω από ορισμένους και συγκεκριμένους άξονες. Πρώτον, στην αγάπη για την πατρίδα, στην αγάπη για την Ελλάδα μας. Δεύτερον, στην ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Με τον δικαιωματισμό, δηλαδή την παντελή έλλειψη ευθύνης, δεν έχουμε καμία σχέση. Τρίτο, στην ισορροπία ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο συμφέρον. Τέταρτο, στη σταθερή εμπέδωση της δικαιοσύνης σε όλους τους τομείς της ζωής, γιατί μόνο έτσι θωρακίζεται η ενότητα του λαού. Πέμπτον, στη διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων και τη μείωση των ανισοτήτων, που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκώς αυξανόμενη ανάπτυξη. Έκτον, στη στήριξη όποιου παράγει, είτε πρόκειται για τον πρωτογενή τομέα, είτε πρόκειται για τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, την τεχνολογική εξέλιξη, την τέχνη. Έβδομο, στην ανάγκη ολόπλευρη στήριξη των νέων ανθρώπων, που δεν επιτυγχάνεται με πολιτικές κολακίες, αλλά με μακρόπνο και εύστοχο σχεδιασμό. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία, μέσα από μια πράσινη επανάσταση, πρέπει να γίνει κόμμα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία, πρέπει να ξαναγίνει κίνημα ανοιχτό σε ιδέες, απόψεις και παραγωγή πολιτικής που δεν θα τρομάζει μπρος στη διαφωνία. Στο συνέδριό μας θα αποφασίσουμε το σχήμα που θα στεγάσει και θα δώσει παρουσία και λόγο σε όλες και όλους που ήρθαν κοντά μας όταν πολλοί έφευγαν. Θα ξαναπιάσουμε το νήμα που μας συνδέει με την ιστορία της παράταξής μας, η οποία μεγάλωσε, δυνάμωσε, άλλαξε και εξυγχρόνισε την πατρίδα μας. Θα αγωνιζόμαστε διαρκώς, μόλις μας τις δυνάμεις, για την προτεραιότητα της πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Θα αγωνιζόμαστε διαρκώς, μόλις μας τις δυνάμεις, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οποία θα δικαιώσει εμπράκτως το σοσιαλδημοκρατικό πρόταγμά μας για δίκαιη ανακατανομή του πλούτου και εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με την πράσινη επανάστασή μας διαμορφώνουμε το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα.